Συνεχίζονται οι προσπάθειες της αντιπεριφέρειας για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Την ώρα που μιλάμε, δηλαδή 11:30 το πρωί, βρίσκονται έξω και συμβάλλουν στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου 9 αλατιέρες, 3 γκρέιντερ, 3 φορτωτές στο επαρχιακό δίκτυο και στο εθνικό δίκτυο, δηλαδή μηχανήματα τα οποία έχουν μισθωθεί από την έδρα, είναι 3 αλατιέρες και 1 γκρέιντερ. Η κατάσταση του οδικού δικτύου είναι δύσκολη, αλλά θεωρώ ότι με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή της αντιπεριφέρειας, του Δήμου Γρεβενών, του Δήμου Δεσκάτης, αλλά και των τεχνικών υπηρεσιών της έδρας και της αντιπεριφέρειας, το οδικό δίκτυο δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Το ύψος του χιονιού στην πόλη των Γρεβενών είναι περίπου στους 20 πόντους. Στα ορεινά Σαμαρίνα και στα ορεινά χωριά, το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τους 40 πόντους. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την αστυνομία, όπου η αστυνομία διακόπτει την διέλευση των οχημάτων, των φορτηγών που δεν φέρουν αλυσίδες στην περιοχή Μουσταφά. Εκεί είναι ένα κομμάτι του οδικού δικτύου που λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιο ατύχημα. Επίσης η αστυνομία σταματάει την κυκλοφορία των οχημάτων που δεν φέρουν αλυσίδες ή χιονολάστιχα στο ταμπούρι. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, υπάρχει ένα πρόβλημα στο Μαλακάσι, στην Εγνατία Οδό, όπου η αστυνομία έχει σταματήσει την διέλευση των μεγάλων οχημάτων στην Μπάρα, στην περιοχή των Γρεβενών, αλλά και στην περιοχή Στράντα. Χρειάζεται προσοχή από όλους, χρειάζεται προσοχή από τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να φέρουν αλυσίδες. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ τις τεχνικές υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας και των δύο δήμων για την συμβολή τους στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα για την πόλη των Γρεβενών. Είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή μέρα. Επιτέλους είδαμε, όπως λέμε όλοι μας, άσπρη μέρα. Το χιόνι είναι ευλογία φυσικά, αρκεί να προσέχουμε όλοι μας, όχι μόνο οι ηλικιωμένοι και οι νέοι, για τις κάθε είδους παρενέργειες που έχει στο δρόμο. Δόξα τω Θεώ, έτσι μια ελπίδα χαράς. Καλή χρονιά σε όλους και όλα καλά.